Μήνυμα προς τους δανειστές της Ελλάδας έστειλε η Αθήνα. Τα 2/3 των μελών της Ελληνικής Βουλής ψήφισαν τα προαπαιτούμενα μέτρα για τις διαπραγματεύσεις εν ώψη του Τρίτου Μνημονίου. 229 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι ψήφισαν ναι. 64 ψήφισαν όχι. Εξ αυτών οι 32 είναι βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτούς ανήκει και η πρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν παρόν. Απήχε μία βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε πολύ δύσκολη τη συμφωνία. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. Αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας, ίσως. Μετά τις απώλειες στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός θα αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο ανταποκριτής του EuroNews στην Αθήνα, Σταμάτης Γιανίσης, μεταδίδει. Παρά τις έντονες απώλειες τις οποίες υπέστη από τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε έστω και με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία. Όμως η επόμενη μέρα παραμένει αβέβαιη, καθώς η αμφισβήτησή του είναι πλέον έντονη μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Από την Αθήνα για το EuroNews, Σταμάτης Γιαννήσης.